Απευθύνομαι και στην κοινή μας οικογένεια, την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και εκείνη πρέπει να γνωρίζει, το πράττει, αλλά πρέπει να το πράξει πιο ενεργά, ότι οφείλει να είναι πιο αποφασιστική απέναντι στην Τουρκία. Να τις επιβάλλει με τον τρόπο που αρμόζει την εφαρμογή του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Περιμένουμε λοιπόν από την Ευρώπη αυτή τη στάση, γιατί είναι στοιχειώδης πράξη αλληλεγγύης, αλλά και υπεράσπισης του ίδιου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ας μην τολμήσει η Τουρκία ποτέ να θέσει αυτό το δίθεν μνημόνιο ως ένα σημείο διαπραγμάτευσης, ιδίως απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην Κύπρο ή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά.